Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή «Προσωπικά δεδομένα» από την τηλεόραση του Best. Σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι πάρα πολύ ωραίο. Όλοι το κάποιες φορές στην ζωή μας το έχουμε νιώσει, το έχουμε χορέψει. Θα μιλήσουμε για τον χορό το Ζεϊμπέκικο. Έναν καθαρά ελληνικό χορό, ελληνικό ρυθμό, και πάνω στον ρυθμό του Ζεϊμπέκικου χτίστηκε, πρέπει να πούμε, και το ρεμπέτικο τραγούδι. Απόψε θα μας ξεναγήσει στα μυστικά του χορού και στον ίδιο το χορό ο κύριος Παναγιώτης Κατσίκης, είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας, κύριε Κατσίκη. Καλησπέρα σας. Δάσκαλος χορού και αντιπρόεδρος του Σωματείου Ιδιοκτητών Σχολών Χορού Ελλάδας. Καλησπέρα σας και πάλι. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και εμείς σας ευχαριστούμε για το γεγονός ότι δεχτήκατε να είστε απόψε μαζί μας, να μιλήσουμε για το Ζεϊμπέκικο, ένα χορό πολύ συζητημένο, παρεξηγημένο κάποιες φορές. Γύρω από αυτόν οι απόψεις διήστανται για το αν είναι χαρούμενος, αν είναι πένθυμος, αν είναι ανδρικός, αν μπορεί να χορευτεί από γυναίκες, αν είναι ελληνικός, αν είναι τούρκικος και χίλια δυο. Θα μας βοηθήσετε λοιπόν να μάθουμε τι είναι το Ζεϊμπέκικο και ποια η ανάγκη να τον διατηρήσουμε στην πολιτιστική μας κουλτούρα. Λοιπόν, θέσατε πάρα πολλά ερωτήματα. Πάρα πολλά. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε σε αυτή την εκπομπή να τα απαντήσουμε όλα. Όμως να ξεκινήσουμε από το πρώτο, έτσι. Ότι ο Ζεϊμπέκικος είναι ελληνικός χορός. Υπάρχει αντίστοιχα όμως και το τουρκικό Ζεϊμπέκικο, υπάρχει και το κυπριακό Ζεϊμπέκικο. Εμείς μιλάμε για το ελληνικό Ζεϊμπέκικο. Και όπως κάποια στιγμή πιστεύω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να σας μιλήσει και ο πρόεδρος του Ελληνικού Κέντρου Ζεϊμπέκικου, που ήταν εκείνος που μας όλους μαζί μας μάζεψε για να κάνουμε την πρόταση στο Υπουργείο Πολιτισμού και να περάσει στην άλλη κληρονομιά. Και πέρασε το Ζεϊμπέκικο. Πέρασε στην άλλη κληρονομιά. Βεβαίως πέρασε. Κάτι στις προσπάθειες κάποιων εραστών του Ζεϊμπέκικου. Βεβαίως και εραστών του Ζεϊμπέκικου, αλλά και επαγγελματιών του Ζεϊμπέκικου, των δασκάλων, αν θέλετε, των πολλών ερευνητών, μουσικολόγων και υπολείπων. Από εκεί και μετά, πριν φτάσει εκεί να περάσει σαν ελληνικό Ζεϊμπέκικο, αυτός ο χορός στην αρχή ήρθε σε εμάς και ο κόσμος εκφράζεται μέσα από το τραγούδι που ακούει. Θα το έχετε ακούσει κι εσείς πως κάθε φορά που κάποιος πάει να χορέψει ένα Ζεϊμπέκικο, είναι το τραγούδι του, λέγανε οι παλιοί. Αυτό είναι το τραγούδι του Παναγιώτη, αυτό είναι το τραγούδι του Γιώργου. Τι σημαίνει λοιπόν εδώ? Ότι δεν είχαμε βήματα, είχαμε τρόπο έκφρασης μέσα από το στίχο του τραγουδιού. Έτσι λοιπόν παρουσιάστηκε και έφτασε μέχρι τις μέρες μας. Και όταν λέω τις μέρες μας, να πάμε λίγο πίσω, γιατί είναι αρκετοί οι μάιδες που έχουμε στους ώμους μας, εγώ τουλάχιστον, ότι ο χορός αυτός δεν έχει βήματα. Και μένουμε εκεί στο ένα κομμάτι. Πάμε τώρα στο άλλο. Έχει βήματα τελικά αυτός ο χορός? Βεβαίως. Έχει βήματα, αλλά δεν έχει παραδοσιακά βήματα. Δεν έχει βήματα όπως το Τσάμικο, όπως το Καλαματιανό, όπως ο Συρτός ο Νησιώτικος ή ο Ιππυρώτικος. Δεν έχει βήματα, έχει ρυθμό όμως. Και πάνω σε αυτό το ρυθμό μπορούμε να βάλουμε τα βήματα που εμείς και εκείνη τη στιγμή σκεφτόμαστε και χορογραφούμε. Αυτό γινότανε παλιά. Σήμερα όμως εμείς οι δάσκαλοι έχουμε τα βήματα τα οποία τα δίνουμε στο μαθητή μας και ο μαθητής μας μέσα από την εξάσκηση θα φτιάξει το δικό του Ζεϊμπέκικο. Αρκεί να ξέρει το ρυθμό του Ζεϊμπέκικου, που αρχίζει και που τελειώνει το μέτρο. Τώρα είναι λίγο μουσικά και τεχνικά αυτά που σας λέω. Μας κάνετε και μάθημα παράλληλα. Θεωρήστε το έτσι. Θεωρώ ότι είναι καλό για τους ακροατές μας ακούνε. Και από εκεί και μετά, ανάλογα την ηλικία, το βάρος, το στυλ του κάθε ανθρώπου, ο κάθε ένας φτιάχνει το δικό του Ζεϊμπέκικο. Δηλαδή, αν έχουμε 10 ανθρώπους και 10 γυναίκες χωρισμένους και πούμε μάθετε το ίδιο πράγμα, αυτοί οι 10 θα χορέψουν τελείως διαφορετικά. Γιατί ο κάθε ένας νιώθει διαφορετικά αυτό που ακούει. Για να πάρουμε μια μικρή γεύση. Βεβαίως. Τα
Λοιπόν, είδαμε ένα ζεϊμπέκικο. Είναι τελικά, για κάποιους το ζεϊμπέκικο είναι ένας χορός που δεν έχει βήματα, ένα τραγούδι. Βεβαίως. Και κάποια άτομα να του χτυπούν παλαμάκια και να τον αποθεώνουν. Κοιτάξτε τι γίνεται. Εδώ, όπως είπατε στην αρχή της εκπομπής, οι απόψεις δίστανται. Αν εγώ χορεύει κάποιος και το χτυπάω παλαμάκια, σημαίνει ότι ξέρω τι είναι αυτό που τον κάνει να χορεύει. Η αιτία του. Στην ψυχή του. Από εκεί και μετά, αυτό το σκηνικό, το ότι βαράμε παλαμάκια όλοι, είναι λίγο τραβηγμένο και έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτός που χορεύει ζεμπέκικο είναι αυτός και το τραγούδι. Κανένας άλλος. Τώρα, όλα τα υπόλοιπα είναι χάρη του κεφιού, χάρη της διάθεσης και της στιγμής. Αυτό μπορώ να σας πω. Παραπέρα δεν μπορώ να σας πω κάτι άλλο. Με την έννοια το ότι αν κάποιος χορεύει και δεν σκέφτεται ούτε τα παλαμάκια, αλλά ούτε βλέπει και τους υπόλοιπους εκεί, τότε πραγματικά χορεύει με την ψυχή του. Και πολλές φορές λέω ότι εμείς οι δάσκαλοι δεν σας μαθαίνουμε στον κόσμο να χορέψετε. Σας μαθαίνουμε πώς να χορέψετε αυτό που ακούτε. Είτε είναι ζεϊμπέκικο, είτε είναι κάποιος άλλος χώρος. Ωραία, να μείνουμε λοιπόν στο ζεϊμπέκικο. Λέγεται και ο χορός του αετού. Ναι. Έχει πολλές τέτοιες ονομασίες. Ο χορός του αετού, ο χορός του μοναχικού. Πάρα πολλά πράγματα έχουν υποθεί. Όμως όλα αυτά είναι απόψεις ανθρώπων που έχουν ασχοληθεί με το ζεϊμπέκικο όχι ως βήματα, ως μουσική. Ως τραγούδια. Θεωρώ λοιπόν ότι κάποια στιγμή αργότερα, όταν θα έχουμε καλύτερη, ποιος και αν το θέλεις σύγχρονη, εμπεριστατωμένη άποψη, τι είναι ο αετός, γιατί ανοίγω τα χέρια, γιατί όλα αυτά θα δώσουν στους νεότερους περισσότερη και καλύτερη γνώση από ό,τι είχαμε εμείς για το ζεϊμπέκικο. Το ζεϊμπέκικο λοιπόν δεν είναι μόνο αυτό που βλέπουμε, περικλεί μια ολόκληρη φιλοσοφία μέσα του. Βεβαίως. Βεβαίως και περικλεί η φιλοσοφία του. Και θα του. Πρέπει για να το χορέψει κάποιος το ζεϊμπέκικο
θα πρέπει να την ξέρει και αυτή τη φιλοσοφία, να ξέρει γιατί ανοίγει τα χέρια του και τι σημαίνει το άνοιγμα των χεριών. Θα σας πω τι μου είπε ο αείμνηστος δάσκαλός μου, ο Γιώργος Σοπροβιάς. Αυτός που έμαθε τον Άντωνη Κουίνη να χορεύει και χόρευε από τους λαϊκούς χορευτές. Mm-hmm. Μου είπε ότι ο άνθρωπος που χορεύει ζεϊμπέκικο είναι ο άνθρωπος που ήθελε να φύγει από το βάθος της ζωής που ζούσε και θέλει να πετάξει. Και ανοίγει τα χέρια του σαν τον αετό. Αυτή ήταν η κουβέντα του όταν και εγώ τον ρώτησα γιατί ανοίγουμε τα χέρια. Από εκεί και μετά, όλοι οι άνθρωποι όταν μετά το 22, αν πάμε πολύ πίσω ακόμα και σε γραπτά, θα δείτε ότι και σε ταινίες, θα δείτε ότι αυτοί οι άνθρωποι που χόρευαν σε κάποιες στιγμές άνοιγαν τα χέρια τους. Θέλανε να απελευθερωθούν αυτό που τους πίεζε. Μάλιστα. Γι' αυτό και έχει φιλοσοφία και βάθος. Mm-hmm. Μιλάμε όμως για το χορό την ώρα που χορεύουμε για να εκφραστούμε. Όχι για παρουσίαση. Έχουμε φτάσει σήμερα σε κάτι mm-hmm. άλλο. Να παρουσιάζουμε το ζεϊμπέκικο σαν θέαμα. Ενώ δεν υπήρχε μέχρι σήμερα. Υπάρχει μια διαφορά εκεί. Δεν μπορείς να χορεύεις ανά πάσα στιγμή 7, 8, 9 το βράδυ, ανεβαίνω στο πατάρι, χορεύω. Η φιλοσοφία του ζεμπέκικου είναι για να χορέψω, πρέπει να έχω τη διάθεση να με ξεσηκώσει αυτό που ακούω στο στίχο και ταιριάζει με τη δική μου την ψυχοσύνθεση εκείνη τη στιγμή και έτσι σηκώνομαι και εκφράζομαι. Όμως το πατάρι, όταν πας να παρουσιάζεις μια ομάδα, δεν συμβαίνουν αυτά όλα. Καταλαβαίνετε. Είναι χαρούμενος χορός. Εγώ θα λένε οι περισσότεροι και οι πιο παλιοί από εμάς ότι δεν είναι χαρούμενος χορός, είναι στενάχωρος χορός, είναι ο χορός του αδικημένου κτλ. Κτλ. Εγώ θα διαφωνήσω εδώ και θα πω ότι είναι ο χορός του ανθρώπου που χορεύει όπως νιώθει την εκείνη τη στιγμή. Αν ακούσει ένα τραγούδι δυσάρεστο, ο στίχος του, και φέρει στο μυαλό μου δυσάρεστα πράγματα, δεν μπορώ να χορεύω δείχνοντας κινήσεις που πετάω. Mm-hmm. Αν ακούω όμως ένα τραγούδι που μου θυμίζει ευχάριστη στιγμή σε μένα, σαφώς και θα είναι διαφορετική η κίνηση από ό,τι η προηγούμενη που σας είπα. Thank you.
παλιά τραγούδια θα έρθω πάλι. Μέσα στο ποτό και με στη σάλη, για να σου φωνάξω σ' αγαπάω. Δίνω μάχη, δεν τα παρατάω. Για να σου φωνάξω πως πονάω. Και τα σκαλοπάτια σου φυλάω. Με φωτιά έχω ψυχή και η καρδιά μου αιμορραγεί. Για σένα ναι, παγάπησα και λάτρεψα πολύ. Οι αναμνήσεις στο μυαλό στήσανε τρελό χορό. Νομίζω πως θα τρελαθώ. Καλιά τραγούδια θα έρθω πάλι. Πάνω στο δικό σου προσκεφάλι, για να σου θυμίσω πως υπάρχω. Και στα όνειρά σου θα ξανά. Χρώμα μόνο δίνεις. Είμαι φωτιά, έχω ψυχή και η καρδιά μου αιμορραγεί. Για σένα ναι, παγάπησα και λάτρεψα πολύ. Οι αναμνήσεις στο μυαλό στήσανε τρελό χορό. Νομίζω πως θα τρελαθώ. Με φωτιά έχω ψυχή και η καρδιά μου αιμορραγεί. Για σένα ναι, παγάπησα και λάτρεψα πολύ. Για να μπήσεις στο μυαλό στήσανε τρελό χορό. Νομίζω πως θα τρελαθώ. Εδώ είμαστε πάλι, κύριε Κατσίκη. Ζεϊμπέκικο χθες, σήμερα αλλά και αύριο. Πώς το βλέπετε? Να εξελίσσεται. Λοιπόν, το χθες το ξέρουμε, το βλέπουμε και σε ταινίες, το βλέπουμε και από ανθρώπους μεγαλύτερους από εμάς και σε γενιές γενικότερα που έχουν μάθει το χορό στα μπουζούκια και γενικότερα στην ταβέρνα. Το σήμερα έχει περάσει το ζεμπέκικο σε κίνηση περισσότερο χορογραφική, χορογραφημένη, περισσότερο ανταγωνιστική, δυναμισμού και χωρίς να υπάρχει και τόσο πολύ μέσα από τις κινήσεις έκφραση. Δεν σημαίνει ότι γίνεται σε όλους, αλλά φοβάμαι λοιπόν πως τώρα που το ζεμπέκικο βρίσκεται σε εντός εισαγωγικών άνθηση, θα ανέβει ακόμα πιο ψηλά, θα ασχοληθούν πολύ περισσότερο ο κόσμος. Όμως κάποια στιγμή θα φτάσει σε ένα σημείο που θα αρχίσει να κατεβαίνει. Με την έννοια πια να κατεβαίνει, να φτάσει πάλι στην πρώτη του μορφή. Δηλαδή, όπως συμβαίνει και στους περισσότερους χορούς. Έτσι θεωρώ πως σήμερα, από τη μία, εμείς με τις σχολές χορού δίνουμε τη δυνατότητα στον κόσμο να μάθει να χορεύει. Απ' την άλλη, προσπαθούμε να τους κάνουμε όλους χορευτές. Εγώ είμαι από την αρχή που ξεκίνησα τη σχολή. Πρώτα πρέπει να μάθεις να χορεύεις για τον εαυτό σου και μετά, αν σ' αρέσει, να ασχοληθείς με το χορό. Είναι ένα λαθάκι εδώ που κάνουμε και συγγνώμη για τη λέξη που λέω ή αν προσβάλλω συναδέλφους, αλλά ο κόσμος θέλει πρώτα να εκφραστεί για τον εαυτό του. Δεν θέλει να κάνει ούτε επίδειξη, ούτε να γίνει χορευτής. Έτσι συμβαίνει και με το ζεμπέκικο. Έχουμε μια μεγάλη αύξηση της συμμετοχής των ανθρώπων για ζεμπέκικο, ανδρών, γυναικών και παιδιών, όμως θεωρώ πως κάπου έχουμε χάσει λίγο την ουσία. Δεν χωράει αυτός ο χορός
και κάποιες καινούργιες και νέες πιο πρωτοποριακές χορογραφίες που να βγάζουν πάλι να έχουν το ίδιο αποτέλεσμα. Πάλι ναι. Θα υπάρχει έκφραση. Κοίταξε τι γίνεται. Οι σημερινοί χοροδιδάσκαλοι είναι πιο σπουδαγμένοι από τους πιο παλιούς. Και μουσικά και χορευτικά. Θεωρώ πως προσπαθούμε, χωρίς να το καταλαβαίνουμε, να εντάξουμε μέσα στην κίνηση του ζεμπέκικου κίνηση χορού Λάτιν. Και κάπου εκεί χαλάει η ομορφιά του συγκεκριμένου χορού. Όμως μπορεί να γίνει. Μπορεί να γίνει όμως στα νέα παιδιά, στους νέους. Ζεμπέκικο δεν σημαίνει ότι χορεύει μόνο ο νεαρός ή η νεαρά. Ζεμπέκικο χορεύω κι εγώ, κι εσείς, και κάποιοι άλλοι πολύ πιο μεγάλοι από εμάς. Άρα και λοιπόν θεωρώ ότι το να εντάξουμε κάποια σύγχρονη κινησιολογία μέσα στο ρυθμό του ζεμπέκικου, ναι, είναι θεμητό. Αλλά πρέπει να υπάρχει και κάπου ένα στάνταρ, ένα τέλος, ένα μέτρο. Να υπάρχει και ένα μέτρο. Το βλέπετε λοιπόν αυτό να γίνεται σήμερα. Ναι, ναι. Γι' αυτό λέτε ότι θα φτάσει ένα πικ, από αυτήν την άποψη θα φτάσει σε ένα πικ. Ναι, ναι. Από την άποψη της κινησιολογίας. Σωστά. Και μετά θα αρχίσει πάλι αυτό να πέφτει για να φτάσουμε στην πρώτη του μορφή. Ναι, ακριβώς έτσι θα γίνει και μακάρι να το δούμε. Γιατί όπως και να έχουμε σε ένα χορό, ειδικά στους ελληνικούς χορούς, υπάρχει αυτό που λέμε η βάση, η παράδοση, αλλά να μην το αγγίξω και το μπερδέψουμε το πράγμα, γιατί μιλάμε για το ζεμπέκικο. Όμως θα γυρίσουμε πάλι στη βάση, αλλά με τα καινούργια στοιχεία. Θα έχουμε ενσωματώσει τα καινούργια στοιχεία, θα γυρίσουμε στη βάση και ίσως τότε να έχουμε ένα πιο ωραίο αποτέλεσμα από ό,τι έχουμε τώρα. Γιατί παλιά λέγανε ότι χρειαζόμαστε ένα τετραγωνικό μέτρο για να χορέψουμε ζεμπέκικο. Σήμερα ένας χορευτής χρειάζεται μία πίστα. Άρα κάπου λίγο τα πράγματα πρέπει να εξισορροπηθούν. Τελικά πόσο χώρο χρειάζεται κάποιος για να χορέψει ζεμπέκικο? Όσο πιάνουν τα χέρια σου όταν τα ανοίγεις. Αυτό δεν είναι απάντηση δική μου, είναι του αίμης του δασκάλου μου, του Γιώργου του Προπιά, και απ' την άλλη και του Βαγγέλη του Σιλινού, ο οποίος ήταν ένας σύγχρονος χορευτής. Μ' αρέσει να τους αναφέρω γιατί είναι οι άνθρωποι που σε μένα έδωσαν στοιχεία και γνώση για να κάνω αυτό που πραγματικά αγαπούσα. Γι' αυτό τους αναφέρω. Τελικά να έρθουμε τώρα και στο άλλο το μεγάλο ερώτημα. Το ζεϊμπέκικο χορεύεται ή πρέπει να χορεύεται από γυναίκες? Λοιπόν. Ωραία ερώτηση και ερώτηση που την να ακούμε συχνά από τον κόσμο. Παλιότερα δεν χόρευαν οι γυναίκες. Δεν χόρευαν γιατί ίσως δεν έβγαιναν τόσο πολύ ή δεν τους ήταν το κατεστημένο, ήταν τα πράγματα έτσι που δεν χόρευε. Σήμερα θεωρώ ότι κανένας δεν μπορεί να εμποδίσει μία γυναίκα να εκφραστεί μέσα από το ζεμπέκικο. Αρκεί να χορεύει τονίζοντας τη γυναικεία χάρη και όχι να εξαφανίσουμε τη γυναικεία χάρη που διαθέτει κάθε γυναίκα για χάρη του ζεμπέκικου. Δηλαδή, να βλέπουμε μια κυρία να χορεύει ζεμπέκικο, συμφωνεί. Αλλά να φαίνεται ότι είναι γυναίκα, όχι να φαίνεται ότι είναι ένας άντρας ντυμένος γυναίκα. Το καταλάβατε τι εννοώ? Δηλαδή, να μην χαλάσουμε τη γυναικεία χάρη. Μπορεί να χορεύει ζεμπέκικο, αρκεί η κίνησή της να τονίζει τη θηλυκότητά της, να σας πω έτσι. Γιατί το συναίσθημα δεν έχει φύλο. Αυτό δηλαδή που νιώθει ακούγοντας το τραγούδι ένας άντρας, θα το νιώθει και μια γυναίκα. Αλλά διαφορετικά θα το εκφράσει χορεύοντας ένας άντρας και διαφορετικά μια γυναίκα. Εγώ είμαι υπέρ του να χορεύουν οι γυναίκες, γι' αυτό και διδάσκω από τότε που ξεκίνησα τη σχολή ζεϊμπέκικο και κατηγορήθηκα γι' αυτό και όλα τα γνωστά. Αλλά δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Υπάρχουν βήματα, υπάρχουν κινήσεις ή υπάρχουν φιγούρες που δεν μπορούν να γίνουν από κάποιες γυναίκες στο ζεϊμπέκικο? Βεβαίως. Βεβαίως και μπορούν. Άλλες μπορούν να γίνουν, αλλά δεν θα τους ταιριάζουν, θα τις κάνουν γιατί τις είδανε ή γιατί τους την είπε ένας δάσκαλος. Όπως και κάποιες φιγούρες μπορεί να μην μπορεί να τις κάνει ένας άντρας γιατί δεν θα το επιτρέπει ο σωματότυπος. Εκεί είναι η εξυπνάδα και η γνώση του δασκάλου να μετατρέψει μια φιγούρα ώστε να την περάσει στο μαθητή του. Και εδώ θέλω να πω το εξής, ότι θα πρέπει ο δάσκαλος χορού να κατέβει στο επίπεδο το χορευτικό του μαθητή για να τον καταλάβει πώς θέλει να τον μάθει. Άρα λοιπόν τροποποιεί τη φιγούρα
χωρίς να χαλάει τη βάση. Είτε είναι γυναικεία η φιγούρα, είτε είναι αντρική. Υπάρχουν βέβαια και κάποιες κυρίες που λέει: εγώ θέλω να χορέψω σαν άντρας. Το καταφέρνει ως ένα βαθμό. Και το αποτέλεσμα ποιο είναι? Θα το δει μόνη της στο βίντεο και θα κρίνει. Καταλάβατε τι εννοώ? Δηλαδή πρέπει να βλέπουμε και τον εαυτό μας μόνοι μας και να τον κρίνουμε. Εγώ αυτό κάνω. Βλέπω τον εαυτό μου σε ένα βίντεο και μετά θα το στείλω σε εσάς ή θα... γιατί διαφορετικά δεν θα έχω εικόνα το πώς χορεύω εγώ και αν μ' αρέσει εμένα. Άρα και λοιπόν θα πρέπει κάποια στιγμή να ξέρουμε και τι είναι αυτό που χορεύουμε. Για να πάμε να δούμε ένα βίντεο. Πρόσφατα, κύριε Κατσίκη, βρεθήκατε στην Κωνσταντινούπολη για το Ζεϊμπέκικο. Ναι, και όχι μόνο. Αλλά σαν βάση ήταν το Ζεϊμπέκικο. Ήταν το Ζεϊμπέκικο. Ναι. Θέλετε να μας μεταφέρετε τι είναι αυτό που είδατε εκεί? Πώς οι Τούρκοι αντιμετωπίζουν το ελληνικό Ζεϊμπέκικο, επειδή έχουν και το δικό τους? Βεβαίως. Το οποίο δεν έχει καμία σχέση με το δικό μας, ούτε σε μουσική, ούτε σε βήμα. Το δικό τους το... Το Ζεϊμπέκ είναι κάτι σαν το αυτό που λέμε εμείς το τσιφτετέλι. Όχι, όχι, καμία σχέση. Άκρως αντίθετο. Είναι τελείως διαφορετικός βηματισμός, τελείως διαφορετικός, διαφορετική μουσική. Είναι η δεύτερη φορά που πήγα στην Τουρκία. Την πρώτη πήγα στη Σμύρνη. Και συναισθηματικά ήμουν λίγο κάπως, αν μου επιτρέπετε. Φορτισμένος. Αλλά όταν είδα ότι εκεί υπάρχει ένας πυρήνας, ο οποίος λατρεύει τον ελληνικό χορό, λαϊκό χορό, είτε είναι χασάπικο, ζεμπέκικο, σιρτάκι, απτάλικα, νησιώτικα, τα πάντα. Ένιωσα ότι κάτι λάθος, κάτι δεν γίνεται καλά. Έκανα τη δουλειά μου, έκανα τα μαθήματά μου και τώρα, πριν από λίγο καιρό που βρέθηκα στην Κωνσταντινούπολη, θα σας πάω αντίθετα. Βρέθηκα τη βραδιά, την ελληνική βραδιά που οργάνωσαν στο συνέδριο για να παρουσιάσουμε εμείς οι δάσκαλοι που ήμασταν προσκεκλημένοι από την Ελλάδα το χορευτικό μας, κάποια στιγμή νιώσαμε ότι δεν είμαστε στην Τουρκία, είμαστε σε ένα γλέντι στην Ελλάδα. Μάλιστα. Και με τα τραγούδια και με το χορό. Απ' την άλλη δεν ακούστηκε τίποτα εκείνη τη βραδιά που να θυμίζει Τουρκία. Πέρα από το φαγητό και το ποτό, που δεν πίνουν αλκοόλ. Όμως, ο χορός
ο ελληνικός στην Κωνσταντινούπολη καλά κρατεί. Και αυτό που διαπίστωσα έτσι, κάποιους που το ανέφερα, τους ξένησε, λέω, παιδιά, είναι αυτό που λέμε ο χορός ενώνει, είναι γέφυρα. Mm-hmm. Οι λαοί δεν έχουν τίποτα μεταξύ τους. Και οι λαοί βρίσκουν και γέφυρες επικοινωνίας και γέφυρες μέσα από τις οποίες μπορούν να συνυπάρξουν. Βεβαίως και το ζήσαμε όλοι. Οι πολιτικοί δεν έχουν βρει ακόμη αυτές τις γέφυρες. Πρώτα να πρέπει να βρουν τις γέφυρες με τον ίδιο τους το λαό, για μένα, της κάθε χώρας και μετά να τις βρούμε την άλλη. Ανοίγεται ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Ναι. Αυτό που ήθελα να πω ήταν ότι στην Τουρκία υπάρχει ένας πυρήνας, δηλαδή το συνέδριο αυτό που έγινε τώρα είχε... Και το συνέδριο ήταν για το ελληνικό ζεμπέκικο. Ναι, ναι, για ζεμπέκικο. Ελληνικό ζεμπέκικο. Το ελληνικό ζεμπέκικο. Μάλιστα. Δεν πέρασε τίποτα άλλο. Εγώ, σαν δάσκαλος από την Πάτρα, δίδαξα ζεμπέκικο και είχα κι άλλες 2-3 ώρες που έδειξα νησιώτικα και ρεμπέτικα. Οι άλλοι συνάδελφοι κάναν μόνο ζεμπέκικο. Ήμασταν 5. Όμως, η διαφορά ποια είναι, ότι αυτοί οι άνθρωποι διψούσαν για μάθηση. Ήταν 350 άτομα και ίσως κάνω και λάθος γιατί δεν μπορούσα να τους μετρήσω. Αυτοί που παρακολουθούσαν το συνέδριο. Όχι όλοι. Μέσα εκεί ήταν και δάσκαλοι οι οποίοι θα πήγαιναν άλλο στην Άγκυρα, άλλο στη Σμύρνη για να διδάξει στους υπόλοιπους. Έτσι λοιπόν βλέπετε ότι πώς σιγά σιγά αρχίζει και απλώνεται το ελληνικό στοιχείο μέσα από το μπουζούκι. Να το πω έτσι μπουζούκι γιατί επειδή έχει να κάνει με το ζεμπέκικο. Και αυτό είναι πολύ καλό. Δεν θα θυμούνται καταρχήν αν ήμουνα εγώ ο Κατσίκης. Ξέρετε τι θυμούνται. Αμέσως με ρώτησαν από πού είμαι. Την Ελλάδα. Ναι, αλλά από πού. Πάτρα. Πού είναι η Πάτρα. Δεν την ήξεραν. Ψάξανε στην Google κτλ. Α, μάλιστα, κοντά στη Ζάκυνθο, κοντά εκεί, κοντά εδώ. Εμένα με διέφερε και αυτό που λέω πάντα, να περάσω το μήνυμα ότι Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα, ούτε η Θεσσαλονίκη, είμαστε και εμείς εδώ. Εγώ όσο μπορώ θα το κάνω, γιατί είμαι πάλι προσκεκλημένος να πάω στην Τουρκία και δεν θα σας πω τι άλλο θα γίνει μέσα στον επόμενο μήνα σχετικά με τα χορευτικά, για το ζεμπέκικο. Για το ζεμπέκικο, ναι. Α, δηλαδή μέσα στο μήνα, τόσο σύντομα. Όχι στον Μάιο. Μέσα στον Ιούνιο. Μέσα στον Ιούνιο, ναι. Να περιμένουμε δηλαδή εδώ και σε τοπικό επίπεδο. Ναι, κάτι που δεν έχει ξαναγίνει, δεν είναι κάτι άλλο. Κάτι. Τώρα μην το χαλάσουμε. Ωραία. Ας αφήσουμε λίγο τον κόσμο, λοιπόν, τους τηλεθεατές για έκπληξη. Να πάμε όμως να πάρουμε εμείς μία γεύση από το τι έγινε στην Κωνσταντινούπολη. Ναι, νομίζω έχετε το βίντεο που χορεύω ζεμπέκικο. Για να το δούμε. Μας χωρίζουν
Λοιπόν, αυτά έγιναν στην Κωνσταντινούπολη. Λίγα δείξαμε, γιατί δεν είχα όλο το βίντεο. Δεν είναι δυνατόν να τα δείξουμε. Όλα είναι περιορισμένος ο χρόνος μας. Οι Τούρκοι λοιπόν αγαπούν το ζεϊμπέκικο. Και τον ελληνικό χορό γενικότερα. Και τον ελληνικό χορό. Εμείς ως Έλληνες, πέρα από το ότι γλεντάμε, είμαστε πρώτοι στα γλέντια, τον αγαπάμε το χορό. Το αγαπάμε το ζεϊμπέκικο. Ναι. Το προστατεύουμε, νιώθουμε ότι είναι ένα κομμάτι του πολιτισμού μας και της κουλτούρας μας. Κοιτάξτε τι γίνεται. Αν μιλήσουμε για τοπικό επίπεδο... Σε τοπικό εδώ, για την Πάτρα. Για την Πάτρα, ναι. Ναι, το αγαπάμε, αλλά δεν το στηρίζουμε. Τι εννοώ. Δεν μας ενδιαφέρει να μάθουμε... Ούτε πώς χορεύεται, ούτε τι ακούμε μας ενδιαφέρει, απλά να χορέψουμε για να χορέψουμε. Αυτό δεν γίνεται στο ζεμπέκικο όμως, κυρία Καρουνιά, γίνεται σε όλους τους χορούς, ειδικά στην περιοχή μας. Και να σας πω και ένα παράδειγμα. Έχουμε, το είδα και χάρηκα, πάρα πολύ κόσμο που ασχολείται με τα χορευτικά. Το είδαμε την Πρωτομαγιά και εσείς το είδατε. Αυτός ο κόσμος όταν βρεθεί για να διασκεδάσει... δεν χορεύει σωστά αυτό που έχει μάθει. Μπαίνει και αρχίζει να χορεύει όπως χορεύει όλος ο κόσμος. Και τι εννοώ. Εννοώ απλά να πηγαίνουμε ένα βήμα και να ερχόμαστε γύρω-γύρω. Και αυτό γιατί το λέω. Το λέω γιατί όταν βρέθηκα στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη σε ένα γλέντι, προσκεκλημένος και εγώ σε γάμο, με ρώτησαν τι χορεύετε εσείς εκεί κάτω. Και λέω ρε παιδιά, εμείς χορεύουμε... και νησιώτικα χορεύουμε και τσάμικα χορεύουμε και καλαματιανά χορεύουμε. Δικά μας είναι το τσάμικο και το καλαματιανό. Μα μου λέει, εμείς όταν κατεβήκαμε, δεν είδαμε κάποιους ανθρώπους να χορεύουν σωστά καλαματιανό. Είδα κάποιους να έρχονται γύρω-γύρω. Και αυτό είναι η αλήθεια. Άρα λοιπόν, το προστατεύουμε, το αγαπάμε, το θέλουμε, αλλά δεν βάζουμε πλάτη να το στηρίξουμε για να πούμε ότι αυτό είναι δικό μας. Μάλιστα. Βέβαια κρατάμε εμείς, επειδή ο χρόνος τελειώνει, μας πιέζει περιορισμένος όπως είπαμε, εμείς κρατάμε ότι μας επιφυλάσσεται μια έκπληξη για τον Ιούνιο. Κάτι θα γίνει, κάτι θα δούμε. Να ευχηθώ καλή επιτυχία. Υγεία, να έχουμε καλή επιτυχία. Υγεία. Και η επιτυχία, ξέρετε κάτι, οι επιτυχίες έτσι όπως άλλαξαν τα πράγματα μετά την πανδημία, θεωρώ είτε γίνεται μια επιτυχία, επιτυχαίνει κάτι όταν ο ένας στηρίζει τον άλλον. Και αυτό που θέλω και θα το λέω μέχρι να σταματήσω να ασχολούμαι με το χορό, όπως ο ένας στηρίζει τον άλλον στο χορό, έτσι πρέπει να γίνει και στην κοινωνία. Πρέπει να πάψει αυτό το εγώ. Το εμείς. Έχετε δίκιο. Έχουμε πάρα πολλά πρέπει πράγματα. Πρέπει να προβάλλουμε λοιπόν το εμείς και όχι το εγώ. Να σε ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ. Καλό σας βράδυ και καλή συνέχεια. Εγώ να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά. Ήταν τιμή η συμμετοχή μου σήμερα στην εκπομπή σας και πολύ περισσότερο γιατί μιλήσαμε για αυτό που όλοι θέλουμε να χορέψουμε, το ζεμπέκικο. Ευχαριστώ πάρα καλά, πολύ. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσουμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Εύχομαι σε όλους καλό βράδυ και γιατί όχι... Ας ξεκινήσουμε όλοι να χορεύουμε.